Λοιπόν, είναι ένα παιχνίδι πολύ σημαντικό για μας, αυτό με τον Απόλλωνα. Ξέρουμε ότι έχουμε παίξει πάρα πολύ δύσκολα παιχνίδια τα προηγούμενα και στα Χανιά και με την Επισκοπή εδώ, αλλά και κυρίως με την Καλαμάτα. Ειδικά τα δύο πρώτα, εκτός έδρας, ήταν πολύ δύσκολα παιχνίδια και πολύ σημαντικά, όπως σημαντικό ήταν και με την Επισκοπή. Έχουμε μαζέψει 7 βαθμούς. Είναι πάρα πολύ καλή, δεν είμαι ούτε αχάριστος ούτε αγνώμων, αλλά πιστεύω ότι μπορούσαν να είναι και 9. Νομίζω όμως ότι αυτό έχουν μείνει πίσω τα παιχνίδια. Κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Παίζουμε μια ομάδα πάρα πολύ δυνατή. Μια ομάδα που πέρσι ήταν στη Super League 1. Είχαμε δύο κατηγορίες διαφορά, γιατί εμείς δυστυχώς ήμασταν στη Γάμα Εθνική. Έχει παίκτες που έχουν παίξει στη Super League. Έχει παίκτες έμπειρους. Και έχει και η διοίκησή τους και ο κόσμος και όλοι τους. Είναι μια ομάδα με ιστορία μεγάλη, σαν και εμάς, αλλά έχει στόχο μοναδικό πράγμα, την πρώτη θέση. Εμείς από την πλευρά μας έχουμε τους δικούς μας στόχους, έχουμε τις δικές μας φιλοδοξίες. Παίζουμε στο γήπεδό μας, παίζουμε στο σπίτι μας, θα έχουμε τον κόσμο μαζί μας. Θέλουμε να είναι κάθε Κυριακή, όπως λέω, και περισσότερο, περισσότερο. Αυτό θα το κάνουμε εμείς. Νομίζω ότι έχω το δικαίωμα να ζητήσω περισσότερο κόσμο μετά τα παιχνίδια και με την Επισκοπή και με την Καλαμάτα εκτός έδρας. Το ίδιο θέλω να κάνω και όταν θα γυρίσουμε από το παιχνίδι με την Ηλιούπολη, να ζητήσω ακόμα περισσότερο κόσμο για το παιχνίδι με το Γάλλιο. Γιατί έχω πει ότι εμείς είμαστε αυτοί που θα φέρουμε τον κόσμο στο γήπεδο. Ο κόσμος το βλέπει, το καταλαβαίνουμε κι εμείς και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι γι' αυτό. Είμαστε μια ομάδα που όλο το κλαμπ, όλο το ρόστερ της Παναχαϊκής, όλος ο οργανισμός δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ πώς η Παναχαϊκή να λειτουργεί καλύτερα. Παρά τα άλλα διάφορα που ακούγονται, θέλω να κάνω μια μικρή παρένθεση εκεί, αν και δεν είναι στη δικιά μου δουλειά, στο δικό μου κομμάτι. Να πω ότι εμείς δουλεύουμε πάρα πολύ καλά, η διοίκησή μας παρέχει τα πάντα, γιατί άκουσα κάποια πράγματα και για τους επενδυτές απ' έξω, τους Αμερικάνους και γενικά, είναι όλα ψέματα. Εγώ προσωπικά εδώ για ένα χρόνο έχω συχνή επαφή μαζί τους, οι ποδοσφαιριστές και οι αρχηγοί έχουν συχνή επαφή μαζί τους. Τα περασμένα δύο παιχνίδια και εδώ, αλλά και κυρίως στην Καλαμάτα, ο ένας επενδυτής ήταν μαζί μας και στο ξενοδοχείο και στα φαγητά που κάναμε και μας το πάριζε συνεχώς και με βίντεο κλήσεις με τους υπόλοιπους από την Αμερική και μαζί με τον μεγάλο μέτοχο εδώ πέρα, τον κύριο Σταθάκη. Και νομίζω ότι δουλεύουμε πάρα πολύ καλά και καταλαβαίνω τις τσικλοποδιές που προσπαθούν να μας βάλουν και ιδιαίτερα πάντα όταν παίζουμε κρίσιμα παιχνίδια και όταν παίζουμε στο γήπεδό μας. Κάθε Παρασκευή, Πέμπτη Παρασκευή, βγαίνουν προς τα έξω πράγματα που δεν είναι αλήθεια. Όχι από την Πατρά, από μακριά από εδώ. Αυτό που θέλω να τους πω είναι ότι το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να μας το πάρουν και εμένα προσωπικά, γιατί το έχω και μέσα μου σαν χαρακτήρας, και στους ποδοσφαιριστές μου, γιατί τους το μεταφέρω πάρα πολύ καλά αυτό, και σε όλο τον οργανισμό, αλλά κυρίως στους φιλάθλους της Παναχαϊκής. Νομίζω ότι είναι πολύ λάθος η πολιτική αυτή που κάνουν. Εμάς μας ευνοεί και αυτό που θέλω να τους πω να το συνεχίζουν. Όσο για το παιχνίδι, είναι σημαντικό. Σεβόμαστε πάρα πολύ τον αντίπαλο. Είναι πάρα πολύ δυνατός, είναι πάρα πολύ ιστορικός. Από εκεί και πέρα όμως, έχω πει δεν φοβόμαστε κανέναν, πάντα σε πλαίσια εισαγωγικά. Όσο για τους τραυματίες, δυστυχώς έχουμε κάποια παιδιά, όπως είναι ο Νιλντίνιο, που σήμερα δεν προπονήθηκε, είχε ένα πρόβλημα στο δικέφαλο από την περασμένη εβδομάδα. Πιστεύω ότι είναι δύσκολο να προλάβει. Μακάρι να προλάβει, αλλά το βλέπω πολύ δύσκολα. Ο Λόριο Κέρι που είχε ένα χτύπημα στον Αστράγαλο από το παιχνίδι με την Καλαμάτα. Και αυτό προπονήθηκε χαλαρά σήμερα. Παρόλο που τι πλευρέ φαινόταν ότι είναι καλύτερα. Και δυστυχώ ο Μητρή είχε ένα χτύπημα στα πλευρά του παιχνίδι με τη Καλαμάτα, που γιατί να δεχτεί ο αντίπαλο κίτρινη τη δέχτηκε εκείνο. Και δυστυχώς φαίνεται ότι έχει ένα μικρό κάταγμα στα πλευρά. Αν επιβοληθεί αυτό σήμερα από τη μαγνητική, από την αξονική, πάνω που προπονήθηκε το παιδί, γιατί δίνει μεγάλη θέληση, δεν θα είναι έτοιμο πόλεμος. Είναι όμως όλοι οι υπόλοιποι, έχουμε εμπιστοσύνη σε όλα τα παιδιά και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Αυτό που μας ευχαριστεί και εμένα αλλά και όλη την ομάδα είναι ότι και τα τρία παιδιά, και ο Μητίδης και ο Κέρι και ο Νιλτίνιο, ήρθαν στο γραφείο μου και μου είπαν κότς ότι αν μας χρειάζεσαι έστω και 10 λεπτά, εμείς θα σφίξουμε τα δόντια να είμαστε μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά. Αν χρειαστεί να παίξουμε. Βέβαια, εμείς δεν θα βάλουμε πάνω απ' όλα την υγεία των παιδιών και ιδιαίτερα του Μητίδη, γιατί είναι στα πλευρά και είναι κάταγμα. Στους υπόλοιπους θα το δούμε αυτό, αλλά νομίζω ότι αυτό μου έδωσε μεγάλη, μεγάλη δύναμη και μεγάλη ευχαρίστηση. Αυτό που θέλω να προσθέσω στον κόσμο ότι θα κάνουμε τα πάντα.
για να φύγουν από το γήπεδο ευχαριστημένοι και μακάρι με αυτό να είναι και η νίκη να φύγουν δύο φορές, τρεις φορές ευχαριστημένοι. Αυτά.